σίγαρ ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναφέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νικάστησε ψευέστη κατ' εναντίον δωρούμενον και των σοφύλατων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νικάστησε ψευέστη κατ' αντίον το κούπερο και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτερμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νικάστησε ψευέση κατ' εναντίον δωρούμενον και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Το σόντορε ον αξιώσι μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παραρρώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα ή να εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, ο νεκόπο και μόχθο γενόμενος, τα ημέτερα επιδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσας αυτό Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον και τα έργα ημών ταύτα όν το ονόματί σου καταρχόμεθα σήμερον. Να ταύτα ταχύ και αισίως της πέρας αγάγομεν, πότισον δε ημών την διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομε και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, η διακονία του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός ο ενθυνός Θεός ημών, δεσπευθείς Παναχράντο και Παναμόγθου Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφορανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Εβδομήκοντα Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνες, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθείου, ού και τίμην είμαι επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σας εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει υγεία, να αγαπάτε αυτό που κάνετε και θα έχετε πάντοτε επιτυχίες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Οι γηπεδούχοι του Μακεδονικού υποδέχονται την μονόβριση. Το πρώτο σουτ, τα πρώτα δεύτερα. Ο Λευτέρης Άγγελος, ο Τσέλιος, ο Νίκος και ο Μετάκος Τέργιος. Η σέντρα, η κεφαλιά στα δίχτυα. Κανονικό γκολ. Η σέντρα με την κεφαλιά από τον Πολυχρονιάδη, το Χάρη Πολυχρονιάδη, στα δίχτυα στην αριστερή μεριά της εστίας του Στέλιου Ιτζόγλου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, η φιλοξενούμενοι με τον γκολ του Χάρη Πολυχρονιάδη ανοίγουν νωρίς το δίκτυο σκορ. Ανεβαίνει ο Ντίνος Νένος για την εκτέλεση του πλαγίου. Νωρίς λοιπόν τον γκολ του Πολυχρονιάδη, 0-1 η μονόβριση, 5 λεπτά
εδώ στην Μεσολακιά. Άλλη τροπή λοιπόν θα πάρει το μάτσο. Σίμου εδώ. Δημήτρη Σίμου διατηρήσει την κατοχή του την μπάλα. Η μεταβίβαση στον άλλο Σίμου. Πέρασε για τον Κρυστάλλι. Εδώ Κρυστάλλι ο οποίο γυρίζει την μπάλα και 1-1. Η ισοφάριση είναι από τον Ετσιάτρη. 1-1 λοιπόν. Ισοφαρίζουν άμεσα με τον Θέμη Τσιάτρη οι γηπεδούχοι όταν το γύρισμα από τον Κρυστάλλι σχεδόν πάνω στη γραμμή του out στο δεύτερο δοκάρι, ένα κοντινό δυνατό σουτ από τον Θέμη Τσιάτρη, η ισοφάριση σε 1-1 στο πέμπτο λεπτό. Το γέμισμα απέναντι προς τον Εράδο, η απομάκρυση του Μπακάλι, συγγνώμη, του Κρυστάλλι. Ήταν εδώ το σουτ το οποίο θα περάσει έξω από τον Σταύρο Παπαδόπουλο. Ζαχαρόπουλος με τον Εσένια στη βούλα του κόρνερ. Ο Ζαχαρόπουλος αναγκάζεται να τη σηκώσει, όμως του την πήρε εδώ ο Πολυχρονιάδης, ο οποίος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Θα δούμε τον Αθανασιάδη, ο οποίος κόβεται και έρχεται για να ολοκληρώσει την απομάκρυνση ο Πασχαλής σε πλάγιο. 13ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 η Μεσολακιά με την μονόβριση. Και ο Φώτης Κατζούδης σε αυτό το πλάγιο, σε αυτό το φάουλ, συγγνώμη, από τα αριστερά, η κεφαλιά και ο Κολόκθας του Σίμου είναι η κεφαλιά. Αναγκάζει τον Κολόκθα σε μια εντυπωσιακή απόκρουση σε κόρνερ στο 14. Το κόρ εκτελέστηκε το δεύτερο στη σειρά. Ουδής στην τροχιά της μπάλας, ούτε αμυντικός ούτε και επιτιθέμενος. Από την απέναντι μεριά περνάει μπάλα out. Μπήκαμε στο 16ο λεπτό. Ο Λιόπουλος εκτελεί και εδώ κεφαλιά η οποία είναι κόρνερ. Απόκρουση ουσιαστικά κεφαλιά σχεδόν πάνω από τη γραμμή της μικρής περιοχής του Τζόγλου, κόρνερ. Πρώτο για τη μονόβριση. Πολυχρονιάδης εκτελέσει το κόρνερ από την απέναντι μεριά. Το γύρισμα το οποίο είναι έξω από τον Αθανασιάδη. Ο Πασχαλής επάνω στον Ηλιόπουλο, αποσπάστηκε η μπάλα και βγαίνει παλιά. Από τον ένα Σίμου στον άλλον, ο Κολόκθας διέγνωσε την εφάση και με το στήθος θα τροφοδίσει τον Καράδαγη. Επί το μαρκάρισμα του αρχηγού, Ηλιόπουλος. Σταύρος Παπαδόπουλος εκτός περιοχής ζυγίζει το σούτ, το οποίο πραγματοποιεί βέβαια άστοχο. Στο 30. Από μακριά ο Ηλιόπουλος, απευθείας στο σουτ, άστοχο. Βγήκε πλάγιο, πιο γλίγορα ο Ράδος, στο Σένια η πάσα, στην περιοχή ο Σένια, γυρίζει ο Σένια και ουσιαστικά η μπάλα βρίσκει στο σώμα του Αθανασιάδη και περνάει έξω. Το βολέ του Ιτζόγλου, άλλο ένα πολύ δυνατό βολέ. Τρέχει ο Σίμου να αξιοποιήσει τη φάση. Για δούμε την προσπάθεια του Σίμου, ελιγμός του Σίμου. Η σέντρα του απέναντι στο σώμα του Καρακολίδη. Σίμου, Ζαχαρόπουλος, το σούτ του Ζαχαρόπουλου, κοντράρει μπάλα και μαζεύει ο Κολόκθας. Ο ίδιος το εκτελέσει, ο Πολυχρονιάδης, το γέμισμά του και ο Ιτζόγλου σώζει την ευκαιρία του Γρηγόρη Πεχλιβανίδη, σηκωμένο το σημειάκι από το Βασάκι σε θέση offside, η εξέλιξη της φάσης. Ο Ράδος γεμίζει. Ο Νένος απομακρύνει την μπάλα. Τσιάτρης τον κόβει ο Δήμου. Πολυχρονιάδης θα σουτάρει άστοχα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, εκτελέστηκε κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα στο δοκάρι και είναι κόρνερ μετά τα χέρια του Ιτζόγλου, κακή εκτίμηση της φάσεως. Ζαχαρόπουλος δεν καταφέρει να αποφύγει τον αντίπαλο. Πολυχρονιάδης, κατά μέτωπο ο Πολυχρονιάδης, η μπαλιά του, ο Ιτζόγλου θα μαζέψει την μπάλα. Πεχλιβανίδης γεμίζει προς τον Πολυχρονιάδη, μπαλακόβεται. Σένια, από μακριά ο Σένια. Το σου του Σένια πάνω το δοκάρια του Ιτζόγλου. 55ο λεπτό. Σίμου στην περιοχή. Και άλλος και άλλη προσπίση και άλλος εδώ ελιγμός. Το σουτ από κόντρα, η μπάλα στα χέρια του Κολόκθα. Έλα λίγο.
Εδώ Σίμου, δίδει τις προϋποθέσεις για την επίθεση. Καλή πάσα για τον Κρυστάλη. Μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Το σούτ του Κρυστάλη αναγκάζει τον Κολόκτα στην δεύτερη εντυπωσιακή του απόκρουση στο σημερινό παιχνίδι σε κόρνερ στο 56. Πρέπει να βγει. Ο Σίμου το εκτελεί. Ο Δήμου ψηλά. Ο Νένος θέλει να σουτάρει, αλλά βρίσκει σε αντίπαλο και στη συνέχεια από τον Γρηγόρη Πεκλιβανίδη σε κόρνερ. Χατζούδης το εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε η μπάλα και στα δίχτυα. Ο Πασχαλής πέρασε η μπάλα από δύο αμυντικούς στο πρώτο δοκάρι και ο Αλέξης Πασχαλής από κοντά θα προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα μπροστά από τον Κολόκθα. 2-1 οι γηπεδούχοι στο 57ο λεπτό παίρνουν προβάδισμα με τον Αλέξη Πασχαλή από πολύ κοντά μπροστά από τον Κολόκθα μετά την εκτέλεση κόρνερ του Χατζούδη. Ράδος. Το γέμισμα. Πολυχρονιάδη στο σούτ στην κίνηση από τον Σταύρο Παπαδόπουλο. Out. Χατζούδης. Το γέμισμα του Χατζούδη. Πολυχρονιάδης. Το σούτ του Πολυχρονιάδη στην αγκαλιά του Τζόγλου. Ο Κεβάνη απομάκρυνε στο Σίμου, ο Κρυστάλης, ο ένας Σίμου με τον άλλον, η διπλή του συνεργασία, Σίμου, Δημήτρη Σίμου περιμένει στήριγμα, είναι στην περιοχή, βγάζει και τον γύρισμα προς τον Ετσιάτρη, προλαβαίνει και κόβει ο Πεκλιβανίδης, μαζεύει ο Κολόκθας. Εκτελέστηκε προς το Σίμου. Καλύπτει ο Καράδαγης, ο Σίμου καταφέρνει και είναι κάτοχος της μπάλας. Κατάφερε και την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Και εδώ προσποίηση. Νέα! Γυρίζει την μπάλα ο Κουρούκοβι. Ο Τσιάτρης στη συνέχεια σε ένα σουτ το οποίο είναι άστοχο. Ο Δήμου πήγε να βρει τον Κεβάνη, αλλά ο Ζαχαρόπουλο. Πέρασε ο Κεβάνη όμως από τον Ζαχαρόπουλο. Ο Κεβάνη από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή. Παράλληλα σώζει ο Ιτζόγλου. Κεβάνη θέλει να γυρίσει. Από την κόντρα ουσιαστικά ο Χατζούδης θέλει να απομακρύνει την μπάλα. Κοντράρει στα πόδια του Κεβάνη και φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Ιτζόγλου. Παπαδόπουλος. Από μακριά το σουτ θα το βγάλει ο Ιτζόγλου του Παπαδόπουλου. Νέο γύρισμα ξανά. Ο Ιτζόγλου μαζεύει. Ο Ιτζόγλου κρατάει ψηλά με τον νικηφόρο αποτέλεσμα του παρόντος το 82 την ομάδα του με αυτή την απόκρουση στο σουτ έξω από την περιοχή. Κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε, ήταν το πέμπτο για τους φιλοξενούμενους και αυτό το σουτ βέβαια εδώ από τον Σένια, ψηλά η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ιτζόγλου. Ιτζόγλου με δύο κέραιες επεμβάσεις στο 82 σε μακρινό σουτ και εξεπαφής εστικτώδης απόκρουση στο 86 κρατάει ζωντανή την ομάδα του. Πάρτιν λίγο. Κάτσι Βασιλείου στο Σίμου. Και ο Μπακάλης, για να δω την επιλογή, ο Μπακάλης εδώ έχει περάσει. Κίνηση κάθετη για τον Σίμου. Σίμου με τον Κολόκθα. Ο Κολόκθα σε δύο χρόνους είναι κερδισμένος. 94ο λεπτό. Παπαδόπουλος, ο Σταύρος γεμίζει. Η κεφαλιά προς τα πίσω γκολ. Στο 94ο ο Κεβάνη σοφαρίζει. 94ο λεπτό. 2-2 ο Κεβάνη με αυτή την κεφαλιά προς τα πίσω. Περνάει τον Ιτζόγλου. Πολύ έξυπνη κεφαλιά. 2-2 λοιπόν ο Κεβάνη στο 94ο λεπτό ισοφαρίζει σε 2-2.